Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 7:30. Σας λέγαμε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής ότι θα συζητήσουμε και για τα πλωτά αιωλικά πάρκα. Έχουν υπάρξει αντιδράσεις. Υπάρχει μια αυτοδιοίκηση η οποία βρίσκεται σε εγρήγορση σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή και μένει τώρα να δούμε μπάβει και οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις. Ναι, έχουμε ήδη επίσημα αυτοδιοικητικά όχι από το Δήμο Σιτίας, από φορείς στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Κάτι μου λέει ότι και αύριο από πλευράς περιφέρειας ένα όχι έρχεται, αλλά δεν θα το πω εγώ, θα μας τα πει. Ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Ξυλούρη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει με κάποιο τρόπο την Ανατολική Κρήτη, καθώς εκεί αφορά, εκεί είναι το επίκεντρο. Τελικά, τι γίνεται με τα πλωτά αιωλικά πάρκα και τι πρέπει να ξέρουμε σε αυτή την συζήτηση? Τα πλωτά αιωλικά, τα υπεράκτια, όπως τα λέει το Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει, όπως το λέτε, πλωτά είναι. Αιωλικά πάρκα είναι μια πρόταση του Υπουργείου στην οποία σε γενικές γραμμές μας βρίσκει σύμφωνος. Δηλαδή, πλωτά αιωλικά πάρκα με μεγάλες ανεμογεννήτριες που έχουν πολύ μεγάλη παραγωγή μπορούν να μπουν σε περιοχές που χωροθετούνται να μην δημιουργούν κυρίως περιβαλλοντικά προβλήματα και εθνικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη γελιότητα ζώνη. Έχουμε μπαίνουν σε τέτοια θέματα. Για να μπουν λοιπόν αυτές οι πλωτές, όπως πάμε τελικά, ανεμογεννήτριες, θα πρέπει να υπάρξει μια χωροθέτηση σε περιοχές που δεν ενοχλούν περιβαλλοντικά και να μπορεί να εγκατασταθούν και να συνδεθούν με την στεριά, έτσι ώστε το παραγόμενο ρεύμα να μπορεί να αξιοποιηθεί. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Το καλό τους είναι ότι μπορούν να εγκατασταθούν πολύ μεγάλες μονάδες. Σε σχέση με αυτές που είναι στη στεριά, που ξέρουμε τώρα είναι πολύ μεγαλύτερες, άρα έχουμε πολύ μεγαλύτερη εννοείτε, παραγωγή. Κύριε Ξυλούρη, σε ύψος. Ναι, και ανεμογεννήτριες μεγαλύτερης δυναμικής, δηλαδή. Βεβαίως. Καμία σχέση με τα μέχρι τώρα γνωστά στη στεριά. Άρα μπορούν με λιγότερες μονάδες να παράγεται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας. Αυτά που προτείνει σήμερα το Υπουργείο στον κόλπο της Ελούντας ή στην περιοχή του Μεραμπέλου είναι ένα 700 ΜΒ. Ένα 700 ΜΒ. Δεν έχει καμία σχέση με την εγκατεστημένη και την αδειοδοτημένη ισχύ στην Κρήτη. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Κρήτης τουλάχιστον 2,5 φορές. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να λέμε όχι σε τέτοιες μονάδες, αλλά πρέπει να έχει προδιαγραφές. Αυτές οι προδιαγραφές στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρούνται κατά την άποψη της περιφέρειας. Λοιπόν, η πρόταση χωροθέτησης αφορά στο βόρειο ουσιαστικό, στο βόρειο άκρο του κόλπου του Μεραμπέλου. Σωστά. Δηλαδή είναι πολύ κοντά στην Ελούντα και στη Σπιναλόγκα. Ακριβώς. Και μάλιστα ένα μέρος του καλύπτει, γειτνιάζει με τον κόλπο του Μεραμπέλου. Αυτό το ημικύκλιο που κάνει. Και η δεύτερη πρόταση είναι στον Αθερινόλακο νότιο-ανατολικά, ανατολικότερα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Στον Αθερινόλακο μπαίνουν όλα τελικά, κύριε Ξυλούρη. Στον Αθερινόλακο γίνεται μια περιοχή όπου και υδρογόνο θα παράγεται και το καλώδιο θα έρθει και οι σωληνώσεις για το υδρογόνο ή το φυσικό αέριο που έχει αδειοδοτηθεί θα μαζευτούν όντως πολλές εγκαταστάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι ένας χώρος που έχει γίνει πια κατανοητό στον κόσμο ότι λειτουργεί το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, θα έρθουν οι σωληνώσεις. Λίγο πολύ έχει γίνει αποδεκτό και δεν εγκαθίσταται άλλου είδους δραστηριότητες. Και εν πάση περιπτώσει, το κουβεντιάσουμε και αυτό. Πάντως, σωστά, πρόταση και στη Σιτία όμως, νομίζω η πρόταση περιλαμβάνει και στη μερική που είναι οι Διονυσάδες, τα νησάκια που είναι και περιοχή. Σε δεύτερη φάση. Σε δεύτερη φάση. Αλλά είναι περιοχή Natura, κύριε Ξυλούρη. Βεβαίως, είναι περιοχή Natura. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος τον μαθαίνουμε ως περιφέρεια εκ των υστέρων. Ποια είναι η άποψή μας, κύριε Σαββίδη και κυρία Σφακιανάκη? Να μπορούμε να έχουμε άποψη στο σχεδιασμό, στη χωροθέτηση. Και νομίζω ότι η περιφέρεια έχει δείξει. Ακριβώς. Η περιφέρεια έχει δείξει ότι δεν πάμε με άρνηση. Πάμε θετικά, γιατί θέλουμε να προστατέψουμε και το φυσικό περιβάλλον στην ενδοχώρα. Όταν έρχεται μια πρόταση από το Υπουργείο και εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε επί των περιβαλλοντικών και άρα έμεσα επί της χωροθέτησης, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχήμα που δεν λειτουργεί. Το ίδιο έγινε και με το ΒΟΑΚ. Αναγκαστήκαμε, ας πούμε, να κάνουμε παρεμβάσεις και προτάσεις στην χάραξη έμεσα, μέσω των περιβαλλοντικών. Και γίνανε κάποιες διορθώσεις. Δεν είναι καλύτερο να καθίσουμε να σχεδιάσουμε
να πούμε και εμείς την άποψή μας. Και να δούμε ποιες περιοχές τελικά είναι αυτές που μπορούν να το σηκώσουν. Ακριβώς. Να μην υπάρχουν άλλες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζονται αρνητικά. Και άλλες δραστηριότητες που επηρεάζονται αρνητικά και να μπορούμε εκεί που θα μπουν αυτές οι δραστηριότητες οι ανεμογεννήτριες να μην μπουν άλλες. Να μην συνδυαστεί με άλλες. Αυτό ζητάμε. Και ερχόμαστε τώρα εδώ και μας λέει στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, μια περιοχή που είναι ωραία, έχει ανεμολογικά στοιχεία, τα έχουμε δει, είναι πάρα πολύ καλά, αλλά στον κόλπο του Μεραμπέλου έχουμε τουρισμό πεντάστερο. Δεν μπορούμε να πάμε δραστηριότητες που δεν ταιριάζουν, γιατί επηρεάζει σίγουρα αρνητικά τον τουρισμό. Mm-hmm. Και να πείτε για τον τουρισμό. Ναι, για τον τουρισμό πρέπει να το δούμε. Δεύτερον, έχουμε τη Σπιναλόγκα. Πάμε σε μνημείο της UNESCO και πάμε να βάλουμε δραστηριότητες τέτοιες. Όχι, δεν μπορούν να μπουν. Κύριε Ξυλούδη, εμείς, δεν ξέρω, τώρα μπορεί να κάνουμε και λάθος. Αντιλαμβανόμαστε ότι ουσιαστικά σε αυτή την πρόταση επικεντρώθηκαν, επιλέγοντας την προτινόμενη χωροθέτηση, στα ανεμολογικά στοιχεία, δηλαδή που είναι ισχυρή η άνεμη, ας τα βάλουμε εκεί. Αλλά αγνόησαν τις άλλες παραμέτρους που είπατε κι εσείς. Την τουριστική δραστηριότητα, άλλες δραστηριότητες, το κοινωνικό αντίκτυπο. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο τα ανεμολογικά που είναι σε αυτές τις περιοχές, είναι καλά. Και στην Δυτική Κρήτη είναι καλά. Ωραία. Να καθίσουμε λοιπόν να το δούμε. Mm-hmm. Σε ποιο βάθος εννοούμε βάθος, κατακόρυφο. Σε ποιο βάθος, σε μήκος μέσα στη θάλασσα. Πόσες ανεμογεννήτριες. Πού μπορεί να γίνει η εγκατάσταση στη στεριά για να υποδεχτεί το ρεύμα. Τι άλλες υποδομές θέλει. Δεν είναι το θέμα να φέρουμε το ρεύμα στη στεριά. Και μετά υπάρχει δίκτυο. Υπάρχει δίκτυο μετατροπής. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα συζητάμε παρεπιπτόντως. Επειδή ήρθε η ΣΜΠΕ, η οποία λέει ότι σε αυτές τις περιοχές θα ξανάρθει η άλλη ΣΜΠΕ, θα ξανάρθουν οι ΜΠΕ και θα λέει εδώ, μεγάλες εκτάσεις, μην νομίζετε, σε αυτό το κομμάτι θα μπει αυτό, σε αυτό το κομμάτι θα μπει το άλλο, εκεί θα μπει το άλλο. Όχι. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να το φανταστούμε λίγο, Νικολέτα, γιατί μας είπατε ένα ασύλληπτο νούμερο, 1700 μεγαβάτ. Δηλαδή, το έχω εδώ. Ωρατές με το γινωματί. Ναι, σε τι πλωτές δηλαδή, νησίδες από ανεμογεννήτριες, δηλαδή, για να το φανταστούμε, μιλάμε. Να σας πω κάτι, κάποια τεχνικά στοιχεία που ευτυχώς... Γιατί η απόσταση από τη στεριά. Γιατί η απόσταση από τη στεριά. Η απόσταση από τη στεριά και η απόσταση μεταξύ των πυλώνων. Επειδή αυτές οι ανεμογεννήτριες που βλέπουμε τώρα και στην οθόνη είναι πάρα πολύ ψηλές. Η απόσταση της μιας με την άλλη από τις προδιαγραφές που βγάζουν οι κατασκευαστές είναι 10 φορές τη διάμετρο των πτεργείων. Ναι. Δηλαδή πάμε στα 2,5 χιλιόμετρα. Η μία κολόνα από την άλλη. Τεράστια έκταση. 2,5 χιλιόμετρα για να μην επηρεάζει η τυρβώδης ροή του αέρα που δημιουργείται με την κίνηση. Άρα γιατί έκταση πλωτής κατασκευής μιλάμε. Τεράστια έκταση. Και από πού ξεκινάει, από ποιο, από τα 1500 μέτρα, από τα 1800 που είναι το ναυτικό μίλι. Ναι. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε με μια πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, να το πω, από πλευράς Υπουργείου και από πλευράς Περιφέρειας και όλων των φορέων, για να μπορούμε να έχουμε μια άποψη θετική ή όπου χρειάζεται αρνητική θα είναι αρνητική. Γιατί αν μιλήσουμε για μια τεράστια έκταση, έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε και από την περιγραφή σας, κύριε Ξυλούρη, αντιλαμβανόμαστε ότι αν γίνει σε αυτές τις περιοχές, που λέτε και εσείς ότι υπάρχει μια πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα, μα αλίμονα να δεν σκεφτούμε και τις άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή είναι σαν να βάζουμε τα χέρια μας, να βγάζουμε τα μάτια μας. Και από την άλλη, με τέτοια έκταση, κύριε Ξυλούρη, είναι λογικό και ο κόσμος να αναρωτιέται αυτές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ποιες θα είναι, τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος γι' αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι περιβαλλοντικές που προφανώς επηρεάζουν. Είναι η αλιεία. Ξέρετε ότι σε αυτήν την περιοχή δεν μπορεί να μπει το σκάφος να ψαρεύσει. Γιατί δεν κάνει να μπει μέσα λόγω των καλωδίων. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν. Ναι. Αν λοιπόν πάμε σε περιοχές που δεν επηρεάζεται τόσο πολύ η αλιεία ή εν πάση περιπτώσει είναι μικρότερη η επίδραση, θα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα να πάμε εκεί, στην Διονυσάδες, που είναι η περιοχή που είναι πραγματικά είναι πολύ σοβαρή από πλευράς και Natura και αλιείας, αλλά και εδώ στον κόλπο του Μεραμπέλου. Yeah. Οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι λοιπόν να φανάζουν. Το κακό είναι ότι δεν μας έγινε συμφωνία και συνεννόηση πιο μπροστά και ερχόμαστε εκ των υστέρων, όπως με ενημέρωσε και πριν από λίγο η ΔΕ που είναι η εταιρεία, η κρατική που κάνει τις ανεμογεννήτριες, που κάνει την επένδυση, θα είναι μπροστά. Γιατί δεν ήρθαν πιο μπροστά, τους το είπα. Καλό το ερώτημα. Γιατί δεν ήρθατε νωρίτερα.
γιατί δεν έρχεστε να το συζητήσουμε. Μα αυτό, κύριε Ξυλούρη, τώρα αυτή, γιατί δεν είναι αναλυτικές μελέτες αυτές. Όχι, είναι στρατηγικές μελέτες, αλλά δεσμεύουν περιοχές. Ναι, θέλω να πω ότι μοιάζουν λίγο στο πόδι όλα. Μια βιασύνη. Εντάξει, ωραία, ανακαλύψαμε και στην Ελλάδα ότι θέλουμε να φέρουμε τα πρωτά αεολικά. Γιατί τώρα τόσο γρήγορα οι διαδικασίες να γνωμοδοτήσουμε. Εμένα δεν με νοιάζει το να γίνει γρήγορα. Είναι και γρήγορη η διαδικασία. Δεν ξέρω για τι βάθος χρόνου μιλάμε τώρα, έτσι, αν προχωρήσουμε. Να σας πω. Μιλώντας με την ΔΥΠΑ, τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, που μου έλεγε τα τεχνικά στοιχεία και όχι μόνο, μου λέει θα μπουν πλωτά ή θα μπουν παχτωμένα ή θα είναι σε κάποιες αποστάσεις. Mm-hmm. Και έλεγε μια διαδικασία θα έρθει δεύτερη ΜΠΕ και μετά η ΜΠΕ. Αυτό που είπαμε, μου λέει, μέχρι τώρα είναι τουλάχιστον 4 χρόνια. 4 χρόνια για να βγουν οι στρατηγικές μελέτες και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να εγκριθούν αυτά θα βγει και άλλη τεχνολογία που θα είναι ακόμα πιο εξελιγμένη. Ωραία. Αυτά τα 4 χρόνια, γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε, όχι 4, αλλά 1 χρόνο, να το αξιοποιήσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή, όχι διαπραγμάτευση, αλλά συζήτηση. Τι ανάγκες έχουμε, πώς μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε και σε ποιες περιοχές. Mm-hmm. Σε ποιες περιοχές. Τώρα ερχόμαστε εκ των υστέρων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, η άποψή μας είναι ότι και επιστημονικά με την έννοια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και με την έννοια της χωροθέτησης, η περιφέρεια έχει εκφράσει άποψη την οποία την έχει δημοσιοποιήσει και την οποία αύριο, μετά από εισήγηση, αύριο να πούμε, φαντάζομαι, λοιπόν, ότι στις 12 συνεδριάζει, ναι, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα είναι και πολλοί φορείς, αναμένεται εδώ στο παρόν από το νομολασιθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ναι, έχω ενημερωθεί γι' αυτό, έχω ενημερωθεί, αλλά ναι, δεν μπορώ να καταλάβω και την, ας πούμε, τη στάση ορισμένων ανθρώπων που θεωρούσαν, το άκουσα, ότι η περιφέρεια, λέει, τεχνιέντος δεν έκανε συνεδρίαση για να βγει το Υπουργείο να πάρει απόφαση θετική χωρίς την γνώμη της περιφέρειας. Έχω να πω, κύριε Σαββίδη και κυρία Σφαγιανάκη, ότι το θέμα το εξετάζουμε και το ξέρει ο κόσμος, ότι η περιφέρεια δεν κρύβει τίποτα, τα συζητάει πάνω στο τραπέζι. Είχαμε κουβεντιάσει με τον Περιφερειάρχη για το θέμα της στρατηγικής μελέτης που έχουμε αύριο. Επειδή λοιπόν αλλάζουν οι δημοτικές αρχές, mm-hmm, και ειδικά στον Άγιο Νικόλαο μπαίνει καινούρια, εντελώς. Σωστά. Είπε ο Περιφερειάρχης και σωστά, αφού συνοηθήκαμε με τη ΔΥΠΑ, με το Υπουργείο, ότι θα το αναβάλουμε να το συζητήσει και η καινούργια δημοτική αρχή. Το Υπουργείο λοιπόν είπε ναι. Τώρα έφτασε στο σημείο και επειδή πιθανόν να βιάζεται το Υπουργείο, ο Υπουργός ή δεν ξέρω ποιος βιάζεται να. Εν πάση περιπτώσει, μιλήσαμε ξανά με την ΔΥΠΑ και τους, ναι, είπαμε ότι, παιδιά, αυτό έχουμε συμφωνήσει. Εντάξει, καλό είναι να πάρετε μια απόφαση, να μας τη στείλετε, γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί να βγει η απόφαση από το Υπουργείο νωρίτερα. Ωραία, λέει ο Περιφερειάρχης. Πότε είναι η προθεσμία? Η προθεσμία, η τελευταία ημερομηνία είναι 8 του μήνα, που είναι, ναι, αύριο. 8 του μήνα ορίσαμε λοιπόν την Επιτροπή και αύριο θα γνωμοδοτήσουμε και θα στείλουμε και αμέσως την άποψή μας στο Υπουργείο και το Υπουργείο ας βγάλει την απόφασή του όποτε τη βγάλει. Καταλάβει. Η εκτίμησή μου είναι ότι έγινε αντιληπτό βγάλει, ότι και η γνωμοδότησή σας θα είναι αρνητική, τουλάχιστον για αύριο και στο μέλλον, καλά, τώρα, αναλόγως μελετών. Κοιτάξτε, θα είναι, η αρνητική θα είναι με τα επιχειρήματα που είπα, uh-huh, γιατί υπάρχουν και επιχειρήματα επιστημονικά τα οποία τα έχουμε καταγράψει. Αλλά επειδή εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την εγκατάσταση αιωλικών υπεράκτιων, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω να δούμε σε ποιες περιοχές και πόσα. Για να αποφύγουμε ένα μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων στη στεριά, που υπάρχει μια βάση επιχειρημάτων που λέει όχι, βοηθάει, είναι αρνητικό για την εγκατάσταση, ναι, τέτοιων μονάδων. Και αυτό θα κάνουμε. Ναι. Τόσο άρα, απλό. Εγώ νομίζω ότι το σκεπτικό είναι ξεκάθαρο. Όχι στη τυφλή άρνηση, ακριβώς, αλλά σε μια ουσιαστική συζήτηση η οποία θα είναι προς όφελος φυσικά της Κρήτης και των δραστηριοτήτων. Ακριβώς. Κυρία Σφαγιανάκη, να σας πω κάτι. Επειδή είπατε μια λέξη τυφλή άρνηση, επειδή είπατε μια λέξη τυφλή άρνηση, ο Δήμος Ιτίας, άμα το δείτε, δεν λέει όχι. Λέει όχι, αλλά θα συζητήσω με τον Θεό. Μελλοντικά. Σωστά, ναι, το είπε. Μα το είχε πει και ο Δήμαρχος εδώ. Σωστά το είπε. Μα το είχε πει. Η τυφλή άρνηση. Με τα δεδομένα τώρα είναι όχι. Βέβαια. Αλλά... Βέβαια. Όταν θα έρθει λοιπόν θα το συζητήσουμε, να δούμε. Και αν ταιριάζει μπορεί να πούμε ναι. Αλλά η τυφλή άρνηση στο Υπουργείο δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Και ξέρετε τι λέει. Σου λέει, α, έτσι είστε. Εντάξει, δεν μας λέτε και κάτι αυτό. Εμείς θα κάνουμε αυτό που νομίζουμε. Όταν όμως είναι τεκμηριωμένη η άποψη, υπάρχει κι άλλο βήμα που μπορούμε να προσφύγουμε. Και αυτό το σέβεται το Υπουργείο. Και είναι η αλήθεια ότι όποτε έχουμε γνωμοδοτήσει και γνωμοδοτούμε πάντα η Περιφέρεια, το Υπουργείο τη λαμβάνει υπόψη του. Uh-huh. Γιατί δεν είναι μια άποψη ναι, άκρητο ναι ή άκρητο όχι. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και τώρα. Και συζητάμε
ελάτε να βρούμε θέσεις και μεγέθη. Θέσεις και μεγέθη, αυτό θέλουμε. Και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει, η άποψή μας είναι ξεκάθαρη, δεν κρύβουμε κάτι. Συζητάμε για να βρούμε λύση στα προβλήματα της Κρήτης και αυτό θα κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξυλουρή. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.